Θες να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να δούμε τι γίνεται με την αστυνομία, την υποστελεχωμένη αστυνομία στην Κρήτη. Πονεμένη ιστορία. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και βεβαίως μέλος στο Διοικητικό Σύμμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Της ΠΟΑΣΥ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πικράκη, ήσασταν στην Αθήνα τις προηγούμενες ώρες. Μέχρι χθες το βράδυ, ναι. Τους είπατε εκεί στους Αθηναίους αδέρφους ότι, ρε παιδιά, εμείς είμαστε τρεις και ο Κούκος. Γιατί μας παίρνετε και τον Κούκο? Ήταν και ένα από το κύριο θέμα της συζήτησης ο Διοικητικός Συμβούλιο, διότι αφορά και την υπόλοιπη Ελλάδα, δυστυχώς, όχι μόνο την Κρήτη. Το φαινόμενο Αττική, όπως το ονομάζουν τελευταίο διάστημα, με τη νέα πολιτική και φυσική ηγεσία, που δυστυχώς για εμάς νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αττική. Πραγματικά. Να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια στοιχεία. Τα έχουμε πει βεβαίως, αλλά να μας επιβεβαιώσετε. Οι ενισχύσεις ή οι μεταθέσεις που ήταν να έρθουν για την Κρήτη ήταν 2, 3, 4. Τρία άτομα για όλη την Κρήτη. Τρία άτομα για όλη την Κρήτη. Ωραία. Τη στιγμή που μέχρι πέρυσι μόνο στο Ηράκλειο ερχόταν με μεταθέσεις 15 με 20 συνάδελφοι. Παράλληλα, από πέρυσι έχουμε μια μεγάλη τάση φυγής αποστρατεία συναδέλφων. Γύρω στα 20 με 30 άτομα το χρόνο. Δηλαδή, η δύναμη ενός αστυνομικού τμήματος αποχωρεί κάθε χρόνο από το Ηράκλειο. Και το Ηράκλειο φέτος θα ενισχύεται με ένα αστυνομικό. Τη στιγμή που έχουμε πόσα κενά περίπου? Γιατί, για παράδειγμα, στο Λασίθι, ξέρουμε, έχει γύρω στα 70-80 κενά. Τα κενά του Ηρακλείου, τα οργανικά, είναι πάνω από 100 αστυνομικούς. Μάλιστα. Βέβαια, οι οργανικές θέσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν και την πραγματικότητα του 2024. Είναι παλιές και πάλι είμαστε μείον πάνω από 100 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πρόοδο 3-4 ετών θα είμαστε στο μείον 200 ή μείον 300 αν συνεχιστούμε με αυτούς τους ρυθμούς. Και την ίδια ώρα οι ανάγκες στην αστυνόμευση μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Οι ανάγκες μεγαλώνουν, το έγκλημα προοδεύει, πρέπει και εμείς να ακολουθούμε το έγκλημα. Το έγκλημα πλέον έχει γίνει ηλεκτρονικό, όπως και οι απάτες, πρέπει να ακολουθεί και η αστυνομία αυτό, πρέπει να εξυγχρονιστεί η αστυνομία. Και εκτός από αυτό, αποσπώνται και αστυνομικοί από την επαρχία και από την Κρήτη, αλλά και από όλη την επαρχία στην Αθήνα πλέον. Γιατί αυτό το νέο δόγμα που βλέπουμε τώρα, δηλαδή ενίσχυση στις αστυνομικές δυνάμεις στην Αττική, κατά βάση? Στην Αττική, διότι μέχρι τώρα, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, κάτι δεν πήγαινε καλά στην αστυνόμευση της Αττικής. Καλώς ή κακώς, τα μεγάλα εγκλήματα όντως γινόταν στην Αθήνα, στην Αττική, τη στιγμή που πάνω από το μισό πληθυσμό της Ελλάδας βρίσκεται εκεί, αλλά βρίσκεται και πάνω από το μισό ποσοστό της αστυνομίας στην Αττική. Ίσως θα πρέπει να βρούνε πού είναι κρυμμένοι αυτοί οι αστυνομικοί, δεν κάνουν υπηρεσία έξω, από το να παίρνουν αστυνομικούς από την επαρχία, που εδώ είμαστε όλοι στους δρόμους, δεν υπάρχουν ούτε κρυφές φυλάξεις, ούτε συνοδείες που να μην τις γνωρίζει κάποιος, θα πρέπει να βρουν πού είναι αυτή η αστυνομία, να τους βάλουν στους δρόμους. Συγγνώμη, κύριε Πικράκη, τώρα, μετά από τόσα χρόνια που το ακούμε και το ακούμε και το ακούμε διαρκώς, ότι θα επιστρέψουν στον δρόμο όλοι αυτοί και θα μειωθούν και που ακόμα έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αστυνομικών? Στην Αθήνα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στην Αθήνα. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, αλλά στην Αθήνα είναι τεράστιο το θέμα. Θα πρέπει κάποιος να πάρει την απόφαση, να πάρει τα άτομα αυτά από εκεί που υπηρετούν, ειδικότερα στις φυλάξεις προσώπων. Και όχι μόνο πολιτικούς, δεν μιλάμε για πολιτικούς, να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους και να βγουν στην περιπολία. Να μην αναγκάζονται να παίρνουν άτομα από την Κρήτη ή από την Ήπειρο ή από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και δεν φτάνει αυτό, μας έχουν πάρει, τώρα αρχίζουν και παίρνουν και αυτοκίνητα. Α, ωραία μας. Και προσωπικό και. Παίρνουν και τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Ο στόλος μας είναι πολύ γερασμένος ήδη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώνονται αυτά τα οχήματα. Γίνεται και επιλογή οχημάτων, θέλουν να πηγαίνουν τα πιο καλά αυτοκίνητα. Εννοείται. Και στάσει σαν αποτέλεσμα, σε λίγο εκτός από αστυνομικούς, δεν θα έχουμε ούτε οχήματα να βγάλουμε τις περιπολίες. Πλησιάζει η τουριστική σεζόν. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Αυτή τώρα η νέα αφέμαξη που στέλνουμε και προσωπικό και οχήματα πάνω στην Αττική, είναι για τι χρονικό διάστημα μιλάμε? Αυτά είναι για τρίμηνα τα οποία ανανεώνονται συνέχεια. Δεν νομίζω να γυρίσουν ποτέ αυτά πίσω, όπως πάει αυτή η διαδικασία. Εμείς σε λίγους μήνες μπαίνουμε στην τουριστική σεζόν. Χερσόνησο, αεροδρόμιο, Μαλεβίζη είναι οι περιοχές που τα απασχολούν πιο πολύ. Έχουμε ζητήσει ενισχύσεις. Ας ελπίσουμε, κάνουμε το σταυρό μας, να είναι τουλάχιστον σαν τις περσινές, παρά το ότι οι υπηρεσίες, όπως το αεροδρόμιο κυρίως, έχουν μεγάλες αποχωρήσεις συναδέλφων. Αλλά και η Χερσόνησο και το Μαλεβίζη θα πρέπει να σχεθούν όπως πρέπει. Μαλεβίζη δεν είναι τουριστική περιοχή, είναι.
Στα χαρτιά δεν είναι, αλλά είναι μια πολύ σοβαρά τουριστική περιοχή, της που έχει τη Ραμποδάρα, Αγία Πελαγία. Ακριβώς. Γάζι, περιοχές που απασχολούν πάρα πολύ και σε εγκληματικότητα ντόπιων, αλλά και γενικά υπάρχουν τουρίστες. Και εκεί όμως, κύριε Πικράκη, που όπως ξέρουμε, δεν φτάνει η δύναμη για να βγαίνεται μια περιπολία. Δεν φτάνει να βγάλει περιπολία το Μαλεβίζι. Οι δυνάμεις της πόλης περιπολούν και την περιοχή του Μαλεβιζίου, τη στιγμή που το αστυνομικό τμήμα το τοπικό δεν μπορεί να βγάλει μια αυτόνομη περιπολία και βγάζει μια μεικτή με το Β' Βάταφ. Τη στιγμή που το Μαλεβίζι είναι από την Αμουδάρα, όπως είπατε, μέχρι. Μέχρι τα όρια του Ρεθύμνου. Μπράβο. Έχει πολύ μεγάλο τομέα και δύσκολο τομέα. Βέβαια. Το ξέρουμε όλοι. Και με τη Μεσαρά που είναι και αυτή απαιτητική σε επίπεδο αστυνόμευση, τι γίνεται και η Μεσαρά, και εκεί βλέπουμε ότι τα Μεσαρά σιγά σιγά οι αποσπάσεις αρχίζουν και κόβονται και δεν έχει την ενίσχυση που είχε παλιά. Δυστυχώς θα μείνουμε στο τέλος του Θεού η επαρχία. Ευτυχώς οι αστυνομικοί του Ηρακλείου και της Κρήτης έχουν φιλότιμο. Σε επιτυχίες είμαστε από τις πρώτες στην Ελλάδα, αλλά δεν φτάει μόνο αυτό. Θέλουμε και τα μέσα να δουλέψουμε και το προσωπικό. Όχι για εμάς, για τους πολίτες. Γιατί και οι πολίτες έχουν δικαιώματα. Όπως έχει τις Αττικής, έχουν και τις επαρχίες. Καλή μόνο. Και πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς. Δηλαδή, στον τόπο μας να νιώθουμε ασφαλείς. Και να κυκλοφορήσουμε το βράδυ και να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας κάπου. Τελευταία έχουμε δει και πολλά περιστατικά με ηλικιωμένους που δέχονται. Το είδαμε στα Χανιά σε 2-3 διαφορετικές περιπτώσεις. Ηλικιωμένοι που μπήκαν στο σπίτι τους νύχτα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν μεγάλες οι απαιτήσεις και εδώ. Σίγουρα. Είναι... Και ταυτόχρονα έχουμε και τις λοζόκλοπες και τα υποδέλυπα γύρω-γύρω. Είμαστε νησί με ιδιαίτερη κλιματικότητα που δεν υπάρχει στην άλλη Ελλάδα και με τον τουρισμό, ο οποίος κάθε καλοκαίρι, καλώς βέβαια υπάρχει ο τουρισμός, αλλά επιβαρύνει το αστυνομικό έργο διότι πέφτει μεγάλο βάρος εκεί με αποτέλεσμα να μένουν πίσω άλλες υποθέσεις και άλλου είδους αστυνόμευση. Και την ίδια ώρα, κύριε Πικράκη, εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα στις πιάτσες των ναρκωτικών, στη διακίνηση, νέα πρόσωπα και νομίζουμε ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός εδώ στην τοπική αστυνομία. Νέα πρόσωπα και νέα πρόσωπα, δηλαδή πιτσιρικάκια, πιτσιρίκια. Σωστά, είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Δυστυχώς και το εμπόριο και η διακίνηση ναρκωτικών έχει περάσει και σε πολύ μικρές ηλικίες. Συνεχώς γίνονται συλλήψεις. Ειδικότερα το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου έχει πολύ έμπειρους συναδέλφους και έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Φαίνονται, τις βλέπετε κι εσείς. Πλην όμως είναι και θέμα και οικογένειας και θέμα και σχολείου, διότι πολλά παιδιά είναι στο σχολείο ακόμα από αυτά που συλλαμβάνονται. Πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά και πιο κοινωνικά το θέμα ναρκωτικά, ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες, νεαρές ηλικίες. Αν δεν σκύψει και η οικογένεια πάνω, να βοηθήσει και την αστυνομία στο έργο, να βοηθήσει και τα παιδιά αυτά, τα οποία το εύκολο χρήμα τα παρασύρει στο κομμάτι αυτό, διότι αυτό είναι το εύκολο χρήμα το οποίο διαφημίζεται και από τραγούδια, να το πούμε γι' αυτό. Και από συγκεκριμένα. Και από τραγούδια και από το ίντερνετ πλέον. Παλιά δεν υπήρχαν τέτοια ερεθίσματα. Τώρα το 99% από τα τραγούδια που ακούν τα παιδιά μιλάνε για εύκολο χρήμα και για ναρκωτικά. Και ζητάνε κιόλας. Και να τα έχεις μαζί σου και τα όπλα και τα υπόλοιπα. Ζητάνε. Τα παιδιά δεν έχουν την κρίση, αν δεν καθοδηγηθούν σωστά, να φιλτράρουν αυτά τα ερεθίσματα και να καταλάβουν το σωστό ή το λάθος. Σίγουρα το εύκολο χρήμα και η καλή ζωή θα παρασύρεανε ο άνθρωπο. Το θέμα είναι η οικογένεια, η αστυνομία, η κοινωνία ή η εκπαίδευση να τους δώσει το σωστό δρόμο να ακολουθήσουν. Και έχετε και τον άλλο παράγοντα, τη νεανική βία, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την εγκληματικότητα, και τη βία και έξω από τα σχολεία, γιατί βλέπουμε κρούσματα. Η βία και το bullying που γίνεται, όχι ότι δεν γινόταν παλιά, απλά τώρα, επειδή είναι όλη μια κινητό στο χέρι, παίρνουν δημοσιότητα και καλώς και παίρνουν δημοσιότητα, ώστε να μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Ευτυχώς στο Ηράκλειο δεν έχουμε τόσα πολλά περιστατικά. Στην Αττική, από ό,τι βλέπουμε και βλέπετε και βλέπουμε, έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση. Μη λέτε Αττική, γιατί τους δίνετε περισσότερο κίνητρο για να πάρουν. Να βγάλουμε μερικούς αστυνομικούς έξω από τα γραφεία. Όχι να πάρουν. Ορίστε, μόνοι σας τα λέτε. Η Αττική έχει το πρόβλημα. Άρα. Σίγουρα έχει το πρόβλημα, αλλά έχει και τους αστυνομικούς να μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Δεν υπάρχει δύναμη. Πάνω από το 50% των αστυνομικών υπηρετεί στην Αττική. Πάντως αυτή την εξαγγελία ότι θα βγάλουμε τους αστυνομικούς από τα γραφεία, από τη φύλαξη αγνώστων προσώπων, δεν ξέρω τι, όχι και μη πολιτικό. Τα ακούω από όταν ήμουν δόκιμος πριν 23 χρόνια. 23 χρόνια, Πριν 23 χρόνια τα ίδια ακούω. Ακούω. Αυτό θα ακούω, όταν θα πάρω σύνταξη μπορεί να λένε πάλι τα ίδια. Την νέα ηγεσία πώς την βλέπετε, το νέο υπουργό? Το ξέρετε, φαντάζομαι. Το ξέρετε, καλά. 23 χρόνια. Πέμπτη θητεία είναι του νέου του υπουργού.
Κοιτάξτε, από εκεί ξεκινάει, ξεκινάει και τελειώνει το όλο θέμα. Εμείς επισημάναμε και στη συνάντηση που έκανε και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας με τον Υπουργό ότι η Αττική δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό. Και πόσο, ναι, είναι και πολύ σημαντικό βεβαίως ότι η Κρήτη έχει φωνή πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, δηλαδή εσάς. Είναι σημαντικό, έτσι. Νομίζω και υπάρχουν και άλλοι Κρήτες που εκπροσωπούν το νησί στα Πανελλήνια όργανα, έτσι δεν είναι? Στην Πανελλήνια Ομοσπονδία είμαι μόνο εγώ εκλεγμένος. Αλλά είμαστε σε επαφή και με τους άλλους νομούς, mm-hmm. μεταφέρουμε τα αιτήματα. Είχε να γίνει χρόνια όμως. Το Ηράκλειο είχε αρκετά χρόνια εκπροσωπηθεί. Μου κάνανε την τιμή οι συνάδελφοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Πλην όμως είναι μια περίεργη συγκυρία η παρούσα. Ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί. Ναι. Είναι περίεργη στο κομμάτι επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία. Και ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί αυτό και να ακουστεί και η φωνή του αστυνομικού του απλού. Γιατί καλώς ή κακώς εμείς τα ζούμε. Mm. Και εμείς τα επομιζόμαστε. Εμείς έχουμε και την επικοινωνία με τον πολίτη. Άρα διάβλος τώρα δεν υπάρχει, δηλαδή, με την πολιτική ηγεσία. Έχει περιοριστεί ο διάβλος, έχει περιοριστεί δυστυχώς, και είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το διορθώσει και από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας, διότι από το διάλογο βγαίνουν πολλά καλά συμπεράσματα με τον ακούς και τον απλό αστυνομικό που είναι έξω. Ναι, αλλά άμα τους λέτε όμως ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε μέσα, δεν θέλουν να τα ακούνε οπότε. Έχουμε τις προτάσεις εμείς να βρεθούν και το προσωπικό και τα μέσα. Αν μας ακούσουν κάποια στιγμή και η πολιτική ηγεσία και εμάς τους απλούς αστυνομικούς, πιστεύω θα έχουμε καλύτερο αύριο. Επίσης, αν μας ακούγανε γενικά όσους νιώθουμε, βιώνουμε, ξέρουμε εκ των έσω κάποια πράγματα, αν μας άκουγαν αυτοί που πρέπει, λογικά θα είχαμε και μια άλλη κοινωνία. Σίγουρα. Το να φουγκράζεσαι τον αυτόν που τα ζει είναι το ότι καλύτερο για να κάνεις και τα επόμενα βήματα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη.